Λοιπόν, πάμε στην άλλη υπόθεση. Ρούλα Πεσπυρίγκου. Λέγαμε ότι σήμερα θα απολογηθεί. Δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Τι συνέβη? Η Ρούλα Πεσπυρίγκου οδηγήθηκε σήμερα το πρωί, κάπου έχουμε και την φωτογραφία της, θα την δείτε, στον ανακριτή. Η φωτογραφία και το πλάνο, μάλλον, για να το πούμε έτσι, είναι αυτό εδώ. Εδώ είναι όταν πηγαίνει για να απολογηθεί. Κατηγορείται, και αυτό είναι το αντικείμενο της απολογίας της, για τη δολοφονία των δυο κοριτσιών της. Και την Τζορτζίνα, είπαμε, η υπόθεση ούτως ή άλλως έχει παραπεμφθεί σε δίκη. Προέβαλε διάφορους ισχυρισμούς και αιτήματα ο δικηγόρος της, ο κ. Κούγια. Ζήτησε να έχουμε και άλλους μάρτυρες και ζήτησε να αναβληθεί η απολογία. Υπήρξε διαφωνία με την ανακρίτρια, δική του διαφωνία. Ζήτησε την εξαίρεση της ανακρίτριας. Τελικά η διαδικασία, αργά το μεσημέρι, έφτασε στο ότι θα πρέπει να απολογηθεί η Ρούλα Πεσπυρίγκου. Υπήρχε ένα υπόβλημα 70 σελίδων, κατατέθηκε, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Πάμε πρώτα στο βίντεο. Για τέταρτη φορά το τελευταίο δίμηνο, η 34χρονη κάνει τις ίδιες κινήσεις στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων. Μπαίνει με χειροπέδες στο γραφείο της ανακρίτριας και λίγες ώρες μετά βγαίνει για να επιστρέψει στις γυναικείες φυλακές Χοριδαλού, όπου κρατείται με την κλούβα της αστυνομίας. Με την υπόθεση θρίλερ να επανέρχεται στο προσκήνιο και τα όσα ακούγονται να προκαλούν αντιδράσεις και πολλές συζητήσεις. Ο Αλέξης Κούγιας, που εκπροσωπεί την κατηγορούμενη μητέρα, μπλόκαρε τη διαδικασία όταν ζήτησε την εξαίρεση της 35ης τακτικής ανακρίτριας, στην οποία επέριψε μεροληψία σε βάρος της πελάτησάς του. Ήδη έδωσα εντολή μέσω του συνεργάτου να κατατεθεί της εξαιρέσεως σε βάρος της κυρίας ανακριτού. Υπευλήθεια της εξαιρέσεως, η κυρία ανακριτής αμέσως διέκοψε τη διαδικασία. Ο έμπειρος ποινικολόγος είχε ζητήσει νέα προθεσμία για να καταθέσουν ως μάρτυρες οι ιατροδικαστές Ουρανία Δημακοπούλου, η Χαρά Σπηλιοπούλου και η Αγγελική Τσιόλα, μαζί με την παθολογοανατόμο Αντιγόνη Μιτσέλου. Όταν η 35η ανακρίτρια ζήτησε να συνεχιστεί η διαδικασία και να απολογηθεί η 34χρονη, ο Αλέξης Κούγιας ζήτησε να εξαιρεθεί και η διαδικασία πάγωσε. Το σενάριο της αφαιρέσεως της ζωής της Μαρίας Ελένης και Τσίριδος με ασφυκτικό θάνατο κατέρευσε. Η πλευρά της 34χρονης επικαλείται συνεχώς τους τρεις ιατροδικαστές που, όπως αναφέρει ο Αλέξης Κούγιας, κατέθεσαν τις προηγούμενες ημέρες και κατάφεραν, όπως υποστηρίζει ο ποινικολόγος, να αποδομήσουν το κοινό πόρισμα των ιατροδικαστών Καρακούκη και Καλόγρια. Όπως μου είπαν ορισμένοι από αυτούς, δεν μπορούσαν να κοιμηθούν το βράδυ βλέποντας αυτά τα οποία γράφονται στην ιατροδικαστική γνωμοδότηση. Και όταν τους κάλεσε η κυρία ανακρίτρια, δυστυχώς αντιμετωπίστηκαν από την κυρία ανακρίτρια μια μεροληπτική διάσταση. Ειλικρινά, εξέτασε τον κύριο Κραβαρίτη 8 ώρες. Σύμφωνα με πληροφορίες του Live News, οι ιατροδικαστές που αμφισβητούν το κοινό πόρισμα υποστηρίζουν ότι οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν δεν οδηγούν σε ασφαλή συμπεράσματα. Για εκείνους υπάρχει πιθανότητα πίσω από τους θανάτους της Μαλένας και της Ήριδας να κρύβονται παθολογικά αίτια και αμφισβητούν ανοιχτά την εκδοχή της διπλής δολοφονίας από την 34χρονη. Η εντολέας μου ετοιμάζει μήνυση για απιστία. Γιατί τώρα και η ίδια καταλαβαίνει, είναι μια κοπέλα που έχει γνώσεις μόνο λυκείου, δεν έχει ειδικές γνώσεις, δεν μπορούσε να αμυνθεί, δεν μπορούσε να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Και ειλικρινά σας λέω, θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου σε αυτούς τους ιατροδικαστές, οι οποίοι δεν λειτουργήσαν με το πνεύμα αυτής της τεχνιακής αλληλεγγύης. Η 34χρονη κατηγορούμενη δεν έκανε και πάλι δηλώσεις. Έχει αφήσει από το φθινόπωρο την πρωτοβουλία των κινήσεων στο δικηγόρο της, που υποστηρίζει πια ότι η όλη υπόθεση δεν είναι το θρίλερ του αιώνα, αλλά η μεγαλύτερη δικαστική πλάνη των τελευταίων δεκαετιών. Το γραφείο με ετοιμάζει αγωγές αποζημιώσεως και εις βάρος του κυρίου Καρακούκη και εις βάρος του κυρίου Καλόγρια και εις βάρος του κυρίου Λέων και εις βάρος της κυρίας Σπηλιοπούλου και εις βάρος του κυρίου Ευτυχιάδη και εις βάρος παρουσιαστών εκπομπών. Το ποσό το οποίο θα ζητήσει από κάθε εκπομπή είναι 1 εκατομμύριο ευρώ. Από την άλλη, τόσο οι κύριοι Καρακούκης και Καλόγριας, όσο και μια σειρά από άλλοι ιατροδικαστές που τους προηγούμενους μήνες μελέτησαν την υπόθεση, χαρακτηρίζουν το κοινό πόρισμα αδιάσυστο. Αυτό που, όπως λένε, ρίχνει φως σε όλα τα θολά σημεία της υπόθεσης. Οι πρώτοι ιατροδικαστές έδρασαν ουσιαστικά πολύ νωρίς, όταν δεν γνώριζαν όλα τα δεδομένα, ενώ οι δεύτεροι πραγματικά είχαν την πλήρη εικόνα. Αντικρούμε τα πάντα. Δεν φοβόμαστε την απολογία. Απλώς θέλουμε
εφόσον η υπόθεση φτάσει στο Συμβούλιο Περιοδικών για το αν θα αποδοθεί κατηγορία ή όχι, να έχει μια ολοκληρωμένη άποψη. Τις εξελίξεις παρακολουθούν τόσο οι στενοί συγγενείς της 34χρονης, που από την περασμένη άνοιξη την επισκέπτονται στις φυλακές, όσο και ο πρώην σύζυγός της, που στηρίζει το κατηγορητήριο. Έφτασε και στο σημείο να έχει αντίδικο το σύζυγό της, ο οποίος κακώς δήλωσε υποστήριξη κατηγορίας. Ο Αλέξης Κούγιας τονίζει πως έχει ήδη έτοιμο ένα πολυσέλιδο υπόμνημα για τους θανάτους της Μαλένας το 2019 και της Ήρυδας στην κούνια του σπιτιού της 2 χρόνια μετά. Όπως είπε, είχε δώσει εντολή στην πελάτησά του να μην απαντήσει σε ερωτήσεις σε περίπτωση που η διαδικασία της απολογίας προχωρούσε. Οι αυτοδιορίστηκαν πιο Καλόγριας και ο Καρακούκης, οι οποίοι αφισβητούνται και από τους συναδέλφους τους ως προς την επιστημοσύνη τους, και τελικώς αυτό το πόρισμα το οποίο εξέδωσαν να βασίζεται σε μια γνωμοδότηση ενός Ευτυχιάδη, ο οποίος να λέει ότι παραπλανήθηκε. Σε κάθε περίπτωση, η 34χρονη κατηγορούμενη έχει ήδη αρχίσει να σκέφτεται και τη δίκη για τη δολοφονία της Τζορτζίνας με κεταμίνη, που είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 9 Ιανουαρίου του 2023. Η πολύκροτη υπόθεση φουντώνει ξανά, με τις αναλύσεις των ιατροδικαστών να προκαλούν αντιδράσεις, ακόμα και διαμάχες, σε ένα θρίλερ που ήδη έχει μπει στην τελική του ευθεία. Πάμε στη Βάσο Παλαιό πρώτα, για να καταλάβουμε τι έγινε σήμερα και τι περιμένουμε να γίνει τις επόμενες μέρες. Βάσο, ολοκληρώθηκε τελικά η διαδικασία? Δεν ολοκληρώθηκε, Νίκο, η διαδικασία. Θα πρέπει να αναμένουμε την έκδοση του βουλεύματος από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών της Αθήνας επί του αιτήματος εξαιρέσεως της ανακρίτριας που κατέθεσε σήμερα η πλευρά της Ρούλας Πισπυρίδου. Άρα δεν κρίθηκε το αίτημα, ούτε και σε αυτό είχαμε ολοκληρώσει. Γιατί κάπου στις 12 το μεσημέρι διέκοψε η ανακρίτρια, είπε σε 45 λεπτά θα αποφανθώ. Αυτά τα 45 λεπτά κράτησαν πολύ, έτσι κρατάνε ακόμα δηλαδή. Νίκο, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που υπάρχει, μέσα σε 24 ώρες πρέπει να ενημερωθεί η ανακρίτρια για την αίτηση εξαίρεσης, να υποβάλει ίδια τις δικές της προτάσεις στο δικαστικό συμβούλιο και στη συνέχεια να εισαχθεί το ζήτημα από τον εισαγγελέα στο συμβούλιο εντός 2 ημερών. Επομένως, είτε στα τέλη αυτής της εβδομάδας, είτε στις αρχές της επόμενης, θα έχουμε το βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου. Και στη συνέχεια θα πρέπει να οριστεί νέα ημερομηνία για την απολογία της. Πάμε για την καινούργια χρονιά, καταλαβαίνω δηλαδή. Πιθανότατα ναι, Νίκο. Πιθανότατα από τη νέα χρονιά θα πραγματοποιηθεί η απολογία της και στη συνέχεια φαντάζομαι θα ολοκληρωθεί η ανάκριση και θα οδεύσει και αυτή η δικογραφία προς το δικαστικό συμβούλιο. Να θυμίσουμε ότι 9 Ιανουαρίου ξεκινάει η δίκη για την Τζορτζίνα της Ρούλας Πισπυρίγκου. Δηλαδή σε λίγες μέρες από τώρα ούτως ή άλλως έχουμε μια δίκη. Και κάπου κοντά από ό,τι φαίνεται, λίγο πολύ λίγες μέρες πριν, θα έχουμε και την απολογία της για τα άλλα δύο παιδιά για τα οποία κατηγορείται. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Βάσο Παλαιού, η οποία παρακολούθησε τη διαδικασία. Άρα είμαστε σε πλήρη εκκρεμότητα στην υπόθεση ακόμα. Τώρα, να δούμε τον Βασίλη. Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος έχει ρεπορτάζ. Έχουμε πει από την αρχή, το είχαμε συζητήσει και με τον Βασίλη πολύ αναλυτικά, ότι η περίπτωση της Τζορτζίνας είναι μια δίκη στην οποία υπάρχουν στοιχεία. Θα δούμε, το τεκμήριο της αθωότητας είναι εκεί, πώς θα πάει. Αλλά υπάρχουν στοιχεία. Γιατί όταν το παιδί έχασε τη ζωή του, υπήρχε υποψία, έγιναν αυτά που έπρεπε. Στα άλλα δύο κορίτσια θα είναι μια μάχη ιατροδικαστών. Και όπως φαίνεται θα είναι, Βασίλη και κυρίες και κύριοι, μια ίσως η σφοδρότερη μάχη ιατροδικαστών που έχετε δει ποτέ στη χώρα. Ακριβώς, Νίκο, να πούμε λοιπόν ότι για την Τζορτζίνα, όπως είπες, είναι σαφή τα στοιχεία με την κεταμίνη. Ο κύριος Κούγιας ανέφερε χθες ότι τα αφισβητεί με βάση το εργαστήριο της Θεσσαλονίκης, ότι τα ευρήματα και οι έρευνες του εργαστηρίου της Θεσσαλονίκης με τον προϊστάμενο, τον κύριο Ράικο, είναι λυπή, προβληματικές έρευνες. Η απάντηση είναι ότι και είναι ένα εργαστήριο με σύγχρονα τεχνικά μέσα για να κάνει εμπεριστατωμένες έρευνες, αλλά η κεταμίνη είχε εντοπιστεί και σε έρευνες και σε εργαστήριο της Αθήνας. Δεν είναι μόνο το εργαστήριο της Θεσσαλονίκης. Είναι δύο τα εργαστήρια που έχουν κάνει τη σχετική έρευνα και έχουν εντοπίσει αυτές τις μεγάλες ποσότητες κεταμίνης, ώστε τώρα να αποδίδεται σε ένα λάθος εργαστηρίου κτλ. Το δεύτερο, Νίκο, είναι αυτό τώρα που λέμε για αυτά που αναφέραμε χθες σε σχέση με νεότερες ιατροδικαστικές εκτιμήσεις, ότι υπάρχουν ορισμένα ευρήματα στις ιστολογικές εξετάσεις των παιδιών, ότι ίσως είχαν η Ήρυδα και η Μαλένα προβλήματα στο σηκώτη ή στο πνεύμονα. Αναφέραμε χθες κάποιους ιατρικούς όρους, σας μην τους επαναλάβουμε. Και ότι είχαν ένα πρόβλημα μεταβολισμού με ένα χρόνιο νόσημα αυτοάνοσο που ίσως προκάλεσε το θάνατό τους. Η απάντηση λοιπόν, ξέρουμε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχουν πέρα από τις εμπεριστατωμένες έρευνες των κυρίων Καρακού και Καλόγρια, υπάρχουν και άλλοι ιατροδικαστές ανάμεσά τους και η κυρία Σπηλιοπούλου, η προϊστάμενη της ιατροδικαστικής υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Αθήνα
Αθηνών και Αντιπρίτανης, η οποία έχει κάνει επιπρόσθετες έρευνες και λειτουργεί ως σύμβουλος των δικαστικών αρχών και άλλοι ιατροδικαστές. Επικοινωνήσαμε με ορισμένους από αυτούς που είπαν ότι γνωρίζουν τις νεότερες αυτές αναφορές, δεν είναι ακριβώς έτσι τόσο κατηγορηματικές, όμως δεν αλλάζει οτιδήποτε. Ισχύουν οι ιατροδικαστικές εξετάσεις που είναι σαφείς των κυρίων Καρακούκη και Καλόγρια. Δεν υπάρχει οποιοδήποτε νεότερο και αυτό που λένε είναι ότι εάν υπήρχαν αυτά που λένε τώρα οι δύο ιατροδικαστές, θα έπρεπε να είχαν εντοπιστεί νωρίτερα, να έδιναν συμπτώματα στα παιδιά. Δεν έχουν εντοπιστεί και από τις πρώτες ιατροδικαστικές εξετάσεις, ναι. Και είναι κάτι το οποίο δεν έχει ουσιαστική σημασία. Μένουμε στα όσα έχουμε από τις ιατροδικαστικές έρευνες των κυρίων Καρακούκη και Καλόγρια και δεν αλλάζει οτιδήποτε. Το σημαντικό σε αυτό που μας λέει ο Βασίλης είναι ότι έχουμε μια πλευρά, 8 ιατροδικαστών, όπως μας είπε ο κύριος Κούγιας χθες, που θα εμφανιστούν για να υπερασπίσουν τους ισχυρισμούς της Πυρήγου. Είπε χθες ότι είναι 8, συγγνώμη Νίκο, είπε χθες ότι είναι 8, είναι υπερβολικά μεγάλος αριθμός και ότι φοβούνται να καταθέσουν, αλλά ξέρει, φοβούνται να καταθέσουν. Τι έχουν δει όμως και δεν ξέρουν. Κρατώ το νούμερο, Βασίλη, μπορεί να είναι 8, μπορεί. Είπε ο κύριος Κούγιας ότι είναι 8, θα κρατήσουμε το 8, μπορεί να είναι 6, αλλά για να λέει 8, κάτι έχει στο μυαλό του. Πού έχει τα στοιχεία, που έχουν την άλλη πλευρά, όλοι αυτοί οι ιατροδικαστές, βέβαια, ναι, ασφαλώς. Καταλαβαίνω από το ρεπορτάζ σου ότι οι υπόλοιποι, δηλαδή πρώτα απ' όλα οι προϊσταμένοι της ιατροδικαστικής υπηρεσίας, η οποία είναι και αντιπρίτανης και είναι διορισμένη από την ανακρίτρια ως σύμβουλός της στην υπόθεση, η κυρία Σπηλιοπούλου, η κυρία Χαρά Σπηλιοπούλου, εμένει στην άποψή της. Στηρίζει Καρακούκη Καλόγρια, άρα θα έχουμε μία μάχη, όπως το είπα, ιατροδικαστών. Μάχη των μαχών και είναι μάχη επιστήμης. Και θα έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί μιλάμε τώρα για σοβαρούς επιστήμονες. Όλοι είναι σοβαροί επιστήμονες. Άρα θα υπάρξουν επιχειρήματα ένθεν κακήθεν τα οποία κάπου θα πρέπει να εδράζονται. Είναι πάρα πολύ. Αναφέρω μάλιστα, Νίκο, να πούμε συμπληρωματικά ότι ρωτήσαμε και άλλους ιατροδικαστές που έχουν ακριβώς αυτό το ρόλο, που βοηθούν την έρευνα των δικαστικών αρχών και λειτουργούν ως σύμβουλοι οι ιατροδικαστές. Καταλήγουν όλοι σε αυτό το συμπέρασμα και να πω ακόμη αυτό που προκάλεσε χθες εντυπώσεις, ότι κάποιος εκ των ιστοπαθολόγων που προχωρούσαν στις παθολογοανατομικές έρευνες είπε ότι ξεγελάστηκε από τον κύριο Καρακούκη ή οτιδήποτε άλλο. Αναφέρουν ότι η κατάθεσή του δεν λέει ακριβώς. Δεν λέει αυτό, λέει ότι εγώ εστίασα εξ αρχής στο θέμα της υποξίας του παιδιού και δεν είναι ότι παραπλανήθηκε οτιδήποτε άλλο για να διευκρινιστούν ορισμένες πτυχές με τα νέα νοσήματα, αυτά που υποτίθεται ότι είχαν τα παιδιά. Είναι σεβαστές οι απόψεις και των άλλων ιατροδικαστών, όμως λένε ότι θα παρήγαγαν συμπτώματα, ότι θα είχαν εντοπιστεί και είναι ένα σενάριο το οποίο ήδη έχει απορριφθεί από προγενέστερες φάσεις. Βαριές ιατρικές γνώσεις θα πρέπει να έχουν οι δικαστές που θα κρίνουν την υπόθεση. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Βασίλη Λαμπρόπουλο. Τώρα, κοιτάξτε μια λεπτομέρεια. Πρώτα απ' όλα θα δούμε την Άσπα Μπαλέτα, τη συνάδελφό μου, για να μας πει το ρεπορτάζ της. Και το ρεπορτάζ που έκανε η Άσπα είχε μερικά βασικά ερωτήματα. Υπόθεση Πεσπυρίγκου. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει κατηγορία και πρέπει να απολογηθεί για τη δολοφονία των δύο άλλων παιδιών της. Ο Μάνος Δασκαλάκης, ο πατέρας των κοριτσιών, υπερασπίζεται την άλλη πλευρά, δηλώνει δηλαδή αυτό που λέγαμε παλιά παράσταση πολιτικής αγωγής, υπερασπίζεται την κατηγορία όπως το λέμε σήμερα. Είναι απέναντι από τη Ρούλα Πεσπυρίγκου ή έχει κάνει πίσω. Και επίσης, τόσο καιρό μετά, ο Δασκαλάκης έχει πάρει διαζύγιο από την Πεσπυρίγκου τη γυναίκα, η οποία κατηγορείται ότι του έχει σκοτώσει και τα τρία παιδιά. Τις απαντήσεις θα μας τις δώσει τώρα η Άσπα. Νίκο, επικοινωνήσαμε με ένα πρόσωπο από το περιβάλλον του Μάνου Δασκαλάκη και μας έδωσε απαντήσεις σχετικά με αυτά τα ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά το διαζύγιο, μαθαίνουμε ότι δεν είναι στις προτεραιότητές του και δεν έχει προχωρήσει αυτή η διαδικασία μέχρι στιγμής. Άρα δεν έχουμε αυτή τη στιγμή αίτηση διαζυγίου, δεν είναι στις προτεραιότητές του. Επίσης, θα είναι υπεράσπιση της κατηγορίας η πλευρά του Μάνου Δασκαλάκη? Έχει δηλώσει ότι είναι, υποστηρίζει την κατηγορία και είναι μάρτυρας κατηγορίας και για τις δύο υποθέσεις, και για τη δολοφονία της Σύριδας, της Τζορτζίνας, αλλά και για τις δολοφονίες των δύο κοριτσιών, της Μαλένας και της Σύριδας. Αυτό είναι σημερινή επανεπιβεβαίωση, να το πω έτσι. Δηλαδή, και σήμερα το περιβάλλον του Δασκαλάκη μας επιβεβαίωσε ότι όντως στην περίπτωση της Τζορτζίνας το ξέρουμε θα είναι εκεί, αλλά ακόμα και για τα άλλα δυο, τα κορίτσια επιμένουν να υπερασπίζουν την κατηγορία και να έχουμε
το δασκαλάκι απέναντι από τη γυναίκα του, την οποία όμως δεν έχει πάρει διαζύγιο και δεν της το ζητάει. Μια περίεργη ιστορία και ιδιαίτερες ισορροπίες. Λοιπόν, άσπα μου, σε ευχαριστώ. Νίκο, ναι. Ας μείνουμε σε αυτά, γιατί νομίζω έχουμε τον κύριο Κούγια στο τηλέφωνο. Αν είναι έτσι. Α, τον έχουμε. Οπότε να του δώσω μια προτεραιότητα, γιατί ξέρω ότι βρίσκεται και κάπου. Δεν είναι πολύ εύκολη επικοινωνία. Κύριε Κούγια, καλησπέρα. Καλησπέρα. Να πω ότι ο κύριος Δασκαλάκης, ναι, δεν είναι καν μάρτυρας κατηγορίας πουθενά. Δεν έχει εξεταστεί ποτέ. Δεν έχει δώσει καμία κατάθεση. Και δηλώνει ότι θα παραστεί πρόσωπη υποστήριξη κατηγορίας. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι είναι μάρτυρας. Ναι, ναι. Απλούστατα γιατί ουδέποτε έχει υποστηρίξει ότι έχει αντιληφθεί κάτι το οποίο να αφορά παράνομη συμπεριφορά της κυρίας κατηγορουμένης. Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει, αν δηλώσει υποστήριξη κατηγορίας, να γνωρίζετε ότι θα πάει να φάει το κεφάλι της, κυριολεξία. Γιατί οποιοδήποτε στραφεί μετά τις τελευταίες εξελίξεις εις βάρος της κυρίας κατηγορουμένης και υποστηρίξει ότι η κυρία κατηγορημένη έχει αφαιρέσει την ζωή των δύο παιδιών της, θα δεχτεί μήνυση και αγωγή για τα δικήματα της ψευδούς καταμηνύσεως, της κομματικής δυσφημίσεως και της ψευδορκίας μάρτυρος, ψευδούς καταθέσεως μάρτυρος. Αυτά σας το λέω, δεσμεύομαι. Έχω πάρει προσωπικά αυτή την υπόθεση, γιατί έχω ληφθεί για αυτό το δικαστικό σκάνδαλο, το οποίο επί μήνες βασανίζει την ελληνική κοινωνία. Θέλω επίσης να πω στον κύριο Λαμπρόπουλο, γιατί με ενημέρωσαν τι είπε προηγουμένως, έμαθα ότι έκανε επίσταση στους ιατροδικαστές. Στους πραγματικούς ιατροδικαστές. Όχι, καθόλου, κύριε Κουγιά. Επειδή είπε, ήταν εδώ, καμία επίθεση. Είπε ότι από το ρεπορτάζ του, για να σας το πω ακριβώς, ότι ναι, η πλευρά Σπηλιοπούλου, Καρακούκη, Καλόγρια και των υπολείπων εμένει και θα υποστηρίξει τις απόψεις της. Απέναντι στους 8 του άλλου. Επίθεση καμία δεν έκανε, σας διαβεβαιώ γι' αυτό, γιατί πριν από 3 λεπτά ήταν εδώ και τέλειο. Εντάξει, εντάξει. Ήδη θα σας πω ότι μέχρι το τέλος αυτής της διαδικασίας περιμένουν πολλές εκπλήξεις αυτούς που κατέστησαν κατηγορουμένη, την κυρία κατηγορουμένη. Και για την υπόθεση της Τζορτζίνας. Γιατί έμαθα ότι ο κύριος Λαμπρόπουλος, εκτός με ενημέρωσαν λάθος, ήμουν σε πολύ σοβαρό προσωπικό θέμα, αν με ενημέρωσαν λάθος, είπε ότι στην υπόθεση της Τζορτζίνας δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Λοιπόν, να τον πληροφορήσω, γιατί δεν ξέρω αν έγινε δικηγόρος και ιατροδικαστής. Δημοσιογράφος είναι. Και επειδή η υπόθεση αυτή δεν αφορά κανένα μπράβο που σκότωσε σε κανένα μαγαζί κανέναν ή κανένα κύκλωμα κακοποιών που έχει πράγματι αποκλειστικές πληροφορίες πολλές φορές. Αυτή η υπόθεση είναι μια λεπτή δικαστική υπόθεση η οποία έχει μεγάλη υποδομή ιατροδικαστική, παθολογοατομική, όπου πλέον μετά τις καταθέσεις των πραγματικών πραγματογνωμόνων, των πραγματογνωμικών, πρέπει να τους συνειδητοποιήσετε. Οι κύριοι Καρακούκης και Καλόγριας δεν είναι πραγματογνώμονες στην υπόθεση. Δεν έδωσαν ποτέ όρκο πραγματογνώμονος. Μια γνώμη εξέφρασαν και μάλιστα έκαναν και παράνομες πράξεις, επιλέγοντας ως ειδικούς συμβούλους δύο κυρίους ιατρούς, προσωπικούς τους φίλους, εκτός του πίνακος των πραγματογνωμόνων. Ο κύριος Ευτυχιάδης δεν έχει ποτέ συμπεριληφθεί στον πίνακα των οργανωμένων, δεν έχει επιλεγεί ποτέ να κάνει παθολογική εξέταση ως πραγματογνώμων. Ο ίδιος έχει δώσει μια κατάθεση για να διασωθεί και νομίζω δεν διασώζεται, στην οποία λέει ότι παραπλανήθηκε από τον κύριο Καλόγρια, γιατί του είπε ότι υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία, ενώ το μοναδικό στοιχείο είναι δική του παθολογοανατομική εξέταση, η οποία είναι εντελώς παράνομη, γιατί έγινε με παράνομο τρόπο. Όπως πραγματικά επιβεβαίωσαν τουλάχιστον 6 ιατροδικαστές ως τώρα, να σας πω ότι ακολουθούν άλλοι 2 εν ενεργεία ιατροδικαστές. Εν ενεργεία όμως, όχι σαν το λέω. Αυτό το περιφανόμενο ιατροδικαστή που δεν είναι πουθενά σε καμία ιατροδικαστική υπηρεσία και έχει φτιάξει μια δική του ένωση, στην οποία εμφανίζεται ως πρόεδρος. Πουθενά ο κύριος Λιόν δεν έχει κάνει νεκροψία, νεκροτομή. Εγώ επιτρέψω να σου το πω. Τον έχω χρησιμοποιήσει ως ειδικό σύμβουλο και δυστυχώς σε όποια υπόθεση τον χρησιμοποίησαν, η δικαιοσύνη πήρε αντίθετη απόφαση. Και στην υπόθεση του Χέντερσον και σε μια υπόθεση της Καλκίδα πρόσφατα και σε μια υπόθεση του Γιού Πετσετάκη, αν θυμάστε, που κατηγορήθηκε για φόρο σωματική βλάβη. Ποτέ δεν τον δέχτηκαν τα δικαστήρια. Επίσης, θέλω να πω ότι υπάρχει το σκοτεινό πρόσωπο της ποδίας υποθέσεως αυτής, που είναι η κυρία Σπηλιοπούλου, από το σκοτάδι έχει κατευθύνει όλη η διαδικασία, που παράνομα αυτό προσδιορίστηκε και η ίδια ως ειδική σύμβουλος. Και εγώ δεν το γνώριζα ότι η γραμματέας της κυρίας Σπηλιοπούλου είναι συγγενής με την πρώτη ανακρίτρια, την κυρία Σαλάπα. Αυτά είναι τρομερά πράγματα που έχουν γίνει σε αυτήν την υπόθεση. Εδώ λες και ήταν προσωπική τους υπόθεση. Ο ένας διόριζε ως ειδική σύμβουλο, η μία ανακριτής, τη φίλη της, την συγγενή της γραμματέως της, είναι συγγενής με τη γραμματέα της κυρίας Σπηλιοπούλου, χωρίς να υπάρχει καμία πράξη την οποία διορίζει κανένας εισαγγελέας. Η κυρία Σπηλιοπούλου δεν διόρισε κανένας εισαγγελέας. Yeah.
τους Καρακού και Καλόγρια, δεν τους διόρισε κανένας εισαγγελέας. Μόνοι τους αυτοδιορίστηκαν. Ένα έγγραφο έκανε ο κ. Ελευθεριάνος προς την ιατροδικαστική πλειοψηφία Αθηνών να ορίσει δύο πραγματογνώμονες, οι οποίοι τι να κάνουν. Τι, έπρεπε να επιστρέψουν την για τα λάθο του κ. Ελευθεριάνου και να πούνε. Μα δεν μπορούμε να εμείς να αυτοδιοριστούμε. Κύριε Γουλιά, δεν μπορούμε να διορίσουμε. Να πω κάτι. Να δώσουμε να διορίσετε πραγματογνώμονες, αφού πρέπει να ανατρέψουμε νοκλοψίες, ιατροδικαστικές εκθέσεις, νεκροτομές, την πραγματογνωμοσύνη του κυρίου. Επιτρέψτε μου να πω το εξής. Κατά τη γνώμη μου, θα είναι μια σειρά από πολύ ενδιαφέρουσες δίκες αυτές. Όσες γίνουν και εφόσον. Θα γίνουν, ακούστε με. Μην είστε βέβαιος. Η δίκη, βέβαια, στη μία. Τη Τζορτζίνα θα γίνει. Ξεκινάει για την άλλη. Μένει να το δούμε. Λέω λοιπόν, αν γίνουν. Ακούστε με. Θα είναι μια επιστημονική διαμάχη, όχι, πάρα πολύ βέβαια, ενδιαφέρουσα, όχι, και εκεί πια βέβαια είναι μετρημένα κουκιά. Άρα θα το δούμε. Όχι, όπως... βέβαια, ακούσε κάτι. Ακούσε. Αυτό είχε γίνει και στην υπόθεση Λιγνάδη. Η προδικασία και στην υπόθεση Λιγνάδη, Πολυγνάδης, χωρίς να κληθεί ποτέ να δώσει εξηγήσεις. Συλλαμβανόμενος, ενώ είχε πάει μόνος του στην αστυνομία και. Κάνει κάποιες διακοπές τώρα. Μιλάμε με τον κύριο Κούγιαν από ξανά, τον δικηγόρο της Ρούλας Πισπυρίγκου. Για την ακυρώση τη διαδικασία, ναι. Την επιβεβαίωσε. Εδώ έχουμε μια ακόμη σειρά ακυρωτήτων. Εδώ κατέστησαν κατηγορμένη την κυρία κατηγορμένη. Με ποιο τρόπο? Με γνωμοδότηση δύο των δικαστών που δεν έδωσαν τον όγκο του πραγματογνώμονος, δεν έχουν καμία συνέπεια. Βεβαίως τώρα έχουν, γιατί έχουν κάνει εξαιρετικές. Έχουν ο ένας ο ευτυχιάδης που επέλεξαν, ο φίλος του Καλόγρια, έχει διαπράξει και αδίκημα πλαστογραφίας εκτός της ψευδούς καταθέσεως και εκτός του γεγονότος της ψευδούς καταμηνύσεως, γιατί ουδέποτε έχει κάνει καμία πραγματογνωσία. Έδωσαν χαρτί ότι δεν έγινε πραγματογνωσία στο ΕΚΠΑ, παθολογονομική, και τελικά έκανε να πει την έκανε μόνος του. Και δεν υπάρχει κανένα πρακτικό παθολογονομική. Αυτή τη χρώση που χρησιμοποίησε, δεν υπάρχει κανένα πρακτικό ότι την έκανε. Και έπρεπε η κυρία ανακριτής να κάνει επικοινωνία με το ΕΚΠΑ. Να κάνει επικοινωνία όταν είπε μετά ότι εγώ, ναι, δεν είμαι του ΕΚΠΑ. Το χαρτί που έδωσα δυστυχώς είναι του ΕΚΠΑ, αλλά εγώ είμαι εξωτερικός συνεργάτης του ΕΚΠΑ και δεν έκανα εκεί την πραγματογνωμοσύνη. Την έκανα, λέει, στο προσωπικό μου ιατρείο, στο ΚΑΠ. Και ποιος σου πέρε, λέει, ότι εσύ μπορείς στο προσωπικό αυτό ιατρείο. Αυτό όλο περιμένουμε να κριθεί. Να κάνω ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Κούγια. Πότε θα γίνει ένα λεπτό, είπατε λοιπόν προηγουμένως θα έχουμε ενδιαφέρουσες δίκες. Δεν θα έχουμε ενδιαφέρουσες δίκες. Πιθανολογώ σφόδρα. Γιατί εγώ δεν θα είμαι αυτός που θα εκδώσει το παραπληκτικό ή το παρακτικό βούλευμα. Ότι με αυτά που έχουν συμβεί τώρα, με αυτά που θα ακολουθήσουν τις επόμενες μέρες, γιατί η κυρία Πισπυρίγκου θα μηνύσει και τον κύριο Καρακούτη και τον κύριο Καλόγρια και τον κύριο Φτυχιάδη. Και πιθανώς και την κυρία Σπυλιοπούλου, γιατί περιμένουμε απαντήσεις. Αύριο θα τους κοινοποιηθούν καινούργιες εξώδικες προσκλήσεις για να απαντήσουν σε επιστημονικά ερωτήματα τα οποία μας έχουν βοηθήσει. Οι μάρτυρες με ειδικές γνώσεις, γιατί εμείς δεν είμαστε γιατροί. Και μου κάνει εντύπωση που όλοι παρασύρθηκαν και κανείς δεν είδε ότι υπάρχει εδώ μια διαδικασία άκυρη προηγουμένως, χωρίς πραγματογνώμονες. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ παραπομπή η ουδήποτε Έλληνος πολίτου χωρίς πραγματογνωμοσύνη και με γνωμοδότηση η οποία καταργεί πραγματογνωμοσύνες. Είναι συγκλονιστικό. Αυτό είναι η δικαστική πλάνη του αιώνος. Είμαι 48 χρόνια στα δικαστήρια. Θα δίνω το λόγο μου ότι τέτοιο πράγμα δεν το ξαναδεί ποτέ. Λυπάμαι που το λέω έτσι σκληρά, αλλά αυτό είναι πραγματικά ένα έγκλημα εις βάρος της δικαιοσύνης και της θείας κατηγορουμένης. Και θα σας πω ευθέως. Δεν προλαβαίνουμε στο γραφείο μας, γιατί δώσαμε πολύ σκληρά. Κάναμε 75 σελίδες υπομνήμα, έναντι 3 σελίδων υπομνήματος που ήταν στην Τζορτζίνα. Και σας ορκίζομαι ότι τις επόμενες μέρες έχω πάρει προσωπικά την υπόθεση. Γιατί δεν μπορώ να βλέπω μια αυτό κατηγορουμένη να είναι στη φυλακή, να την λένε ότι είναι δολοφόνος. Η οικογένειά της να αποφύγει το λιθάρισμα, να είναι σε χωριό. Για να την έχει σώσει ο συνάδελφος ο Γιάννης Γεωργόπουλος, που ειδοποίησε την Όφθια όταν πήγαινε να τους λιτσάρουν στην Πάτρα. Σας λέω ειλικρινά, και δεν μπορώ να βλέπω αυτή τη διαδικασία την άκυρη, και επιτρέψτε μου να το πω. Δεν επιτρέπω στην προσωπική μου καινοτική αξιοπρέπεια να συνεχιστεί αυτή η τραγωδία, η δικαστική τραγωδία. Είμαι βέβαιος δε ότι οι δικαστές ή θα γυρίσουν πίσω την υπόθεση για να γίνουν ενσύνομες ανακριτικές πράξεις. Γιατί εδώ έχει γίνει το εξής παράλογο. Οι ιατροδικαστικές δρομάτευσεις φέρνουμε εμείς όταν είμαστε κατηγορούμενοι σε ανθρωποκτονίες όπως είναι τώρα, να δώσω να καταλάβετε, η υπόθεση της Γαρβαλιάς.
που γίνεται στη Σύρο. Ναι. Εκεί, συνάδελφοί μου. Μην το απλώσουμε πολύ, κύριε Κούγια. Αυτό που έχει σημασία να καταλάβουμε είναι ότι εσείς αμφισβητείτε τα πάντα, το σύνολο και σε επίπεδο θεσμών, τρόπου διαδικασίας και σε επίπεδο ουσίας. Άρα λοιπόν. Έτσι είναι, ακριβώς ακούσαμε τώρα εδώ. Οι ιατροδικαστικές γνωματεύσεις, ναι, με ιατροδικαστικές γνωματεύσεις, δεν μπορεί ποτέ να πάει κανείς κατηγορούμενος. Η δικαιολογία που προέβαλαν για να ακυρώσουν, για να πούν ότι είναι νόμιμη η προδικασία. Και λυπάμαι που το λέω. Ένας εισαγγελέας κ. Σαρατονάκης, τον οποίο εκτιμώ πραγματικά, γιατί είναι άνθρωπος πραγματικά που τον εκτιμώ και επιστημονικά και προσωπικά, έκανε μια πρόταση ότι επειδή ήταν προδικασία, έχει δίκιο λέει ο κ. Σκουλιάς, αλλά ήταν προδικασία. Τώρα όμως έχουμε ανάκριση. Όταν λοιπόν έχουμε ανάκριση, όταν θα φύγει η τυπογραφία και υπογράψουμε το ΦΕΑΣ, όταν θα απολογηθεί η κυρία κατηγορμένη, τότε που θα αποφασιστεί αν θα συνεχίσει την ανάκριση η κυρία Γιορτζάτου, η νέος δικαστής, και πάει στο Συμβούλιο υπόθεση. Στο Συμβούλιο, το Συμβούλιο δεν δεσμεύεται να γυρίσει πίσω την υπόθεση. Ακούγεται πιο πολύ διαδικασία. Άρα λοιπόν, μην είστε βέβαιος, κύριε Βαγγελάτο, ότι θα έχουμε δίκη στην υπόθεση Μαρίας Ελένης και Ήρυνας. Μάλιστα. Και λοιπόν, να σας πω ότι και στην Τζορτζίνα, ναι, επειδή το πλέον το χειρίζομαι και το ξέρω, το Συμβούλιο άλλαξε την ποινική δίωξη, το ξέρετε. Ναι, ενώ η ποινική δίωξη για Τζορτζίνα ήταν ότι η απόπειρα έγινε με ασφυκτικό θάνατο και η δολοφονία με κεταμίνη, έρχεται υπό τον κύριο Κασίμη, ένα από τους κορυφαίους, είναι στην Ευρώπη πια υπηρετή, το Συμβούλιο, και λέει όχι, λάθος έγινε η προδικασία, λάθος έγινε η ανάκριση, λάθος είναι η ποινική δίωξη, για την απόπειρα θα πρέπει να δεχτείτε ότι έγινε και αυτή με κεταμίνη. Με ποιο τρόπο? Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή τη δίκη ούτως ή άλλως θα τη δούμε 9 Ιανουαρίου, κύριε Κούγια. Περιμένουμε και την απολογία και όλα αυτά. Είναι μια υπόθεση που ούτως ή άλλως παρακολουθούμε όλοι. Απλώς θέλω να σας πω το εξής, ειλικρινά. Μπορείτε να είναι άπειλη. Επειδή δεν είναι δυνατόν στην Ελλάδα σήμερα έρθει μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που ήταν κόλαφος για την Ελληνική Βουλή και για την Ελληνική Δικαιοσύνη. Αυτή που δικαίωσε την κυρία Πακογιάννη. Μην το απλώσετε πολύ για λόγους χρόνου, κύριε Κούγια, σας παρακαλώ, γιατί έχω. Τον κύριο οικονόμου που περιμένει και δεν θέλω να τον καθυστερήσω, τον υπουργό. Η ελληνική δικαιοσύνη, άμεσα θα έρθει η ελληνική δικαιοσύνη να κρίνει και να καταδικάσει και ιατροδικαστές και δημοσιογράφους. Και πραγματικά σας το λέω, είναι πολύ λίγο να εκδικαστεί ένα εκατομμύριο στην κυρία Πιστηρίκου και στην οικογένειά της. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, κύριε Κούγια. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Αλέξη Κούγια. Η υπόθεση πάρα πολύ φορτισμένη και έτσι θα πάει μέχρι το τέλος με όλα όσα είπαμε. Να πω το διαγωνισμό μας, γιατί έχει πέρασει πολύ η ώρα. Και δυστυχώς μένουν μόνο 57 λεπτά ακόμα. Θυμίζω ότι είναι.